Σήμερα τσεκάρουμε ένα παιχνίδι που περίμενα πάρα πολύ καιρό και έχει puzzles, όμορφα τοπία, ωραίους ήχους, τουλάχιστον αυτά έχω διαβάσει. Θα πάμε να το τσεκάρουμε και μαζί. Βγήκε επιτέλους το Rime, που το περίμενα τέλος πάντων αρκετό καιρό. Το έχω εδώ πέρα 2 μέρες και κάθε στο library του Steam. Κρατήθηκα λίγο να μην παίξω. Το κράτησα για να το ανοίξουμε μαζί να το δούμε σε βίντεο. Πατάω new game. Πράγματα γίνονται. Μ' αρέσει όταν το παιχνίδι πηγαίνει από το μενού και δεν σου έχει κάποιο transition ή κάτι. Απλά φεύγει από το μενού και συνεχίζει την πορεία του προς το παιχνίδι. Καρέκλες έριχνε. Η Grey Box είναι αυτή που το φτιάξανε, νομίζω. Θα πρέπει να το είχα κοιτάξει από πριν. Δεν βαριέσαι, είναι η Grey Box. Αυτό θα θυμόμαστε. Βλέπουμε θάλασσα, δεν ξέρω τι. Α, ένα κόκκινο πράγμα. Ένα πανί. Α, η Game by Tequila Works. Η Grey Box μπορεί να είναι ο publisher. Δεν ξέρω, γκουγκλάρετε το ρε παιδιά, δεν το κοίταξα. Πέρασε ένα κόκκινο πανί και ασπρίσαν όλα. Έχει ωραία μουσικούλα πάντως. Rhyme. Και επίσης το AI έχει μια κλειδαριά ή νεκροκεφαλή είναι αυτό. Θα μάθουμε, υποθέτω στη συνέχεια, αν πεθαίνω κάθε 2 λεπτά, ξέρω εγώ ή κάτι. Πιθανότατα ήταν νεκροκεφαλή. Γλάρι. Ένα όμορφο νησί. Και. Και αυτό είμαστε εμείς. Έχουμε ναυαγήσει σε αυτό το νησί πιθανότατα. Εδώ πέρα θα γίνει ο τάφος μας. Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφο. Εντάξει. Άρα το παιχνίδι είναι κάτι σαν το Survivor. Μόνο που το Rime αξίζει να το παρακολουθήσετε. Όχι απαραίτητα από μένα, γενικά. Σηκωνόμαστε. Δεν ξέρω αν παίζω εγώ. Όχι, νομίζω παίζει ακόμα μόνο του. Ωραία, είμαστε εδώ πέρα ο τύπος. Δεν έχουμε όνομα προς το παρόν. Έχει εδώ καβούρια και γλάρους. Ωραία, θα μπορέσουμε να φάμε πιθανότατα. Δεν ξέρω αν έχει τέτοιο mechanic το παιχνίδι. Νομίζω πως δεν έχει. Έχει απλά puzzles. Ωραία, σηκωθήκαμε. Έχω ακούσει ότι το παιχνίδι έχει ένα πρόβλημα με το performance. Θα το μάθουμε, υποθέτω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνω. Έχουμε ναυαγήσει. Πιθανότατα τώρα πρέπει να αναπολούμε το σπίτι μας ή κάτι. Να λέμε γαμώ τη ζωή μου γιατί βρεθήκαμε σε αυτό το νησί και τέτοια πράγματα. Τρέχω κάπως, αλλά μου πεις κάτι, είναι σε κατάσταση σοκ. Μην τον πιέσω, αλλά όντως τρέχει τώρα. Αν φωνάζεις έτσι για βοήθεια, θα μείνουμε εδώ πέρα αρκετό καιρό να ξέρεις. Πρέπει να γράψω help κάτω στην άμμο ή κάτι. Αμ' αυτό κάνω κολοτούμπα. Πήγα εδώ. Η κάμερα μου δείχνει αυτό εκεί πέρα το κτηριάκι που πιθανότατα μπορώ να μπω γιατί βλέπω εκεί πέρα έχει μια γέφυρα σπασμένη. Αλλά πώς θα πάω εκεί είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ μέσα. Ωραία. Κολυμπάμε. Καλά, λογικό να μου πεις. Λογικά κολυμπώντας ήρθαμε εδώ πέρα, οπότε θα κολυμπάμε. Λοιπόν, βλέπω καβούρια. Τα αφήνω προς το παρόν. Αν πεινάσω αργότερα όμως, μπορεί να τα φάμε. Ωραία, προς το παρόν απλά προχωράμε. Γενικότερα εντάξει, δεν τρέχει με 60 FPS το παιχνίδι, εδώ που είμαι. Πιο μετά μπορεί να τρέχει χειρότερα, γιατί όπως σας είπα, έχω διαβάσει κάποια πράγματα άσχημα για το performance. Αλλά προς το παρόν τρέχει εντάξει. Λοιπόν, α! Αυτό είναι από το λόγο του παιχνιδιού το σχηματάκι. Μόνο του παίζει. Α! Σώθηκα, βρήκα ένα μεγάλο κτίριο με μία τρύπα στη μέση. Όχι. Αλλά, wow. Okay. Τώρα καταλαβαίνω την αντίδραση. Αυτό εδώ πέρα που βλέπω είναι πολύ όμορφο. Τι είναι αυτό? Εδώ έχει αγριόχειρους μάλλον. Είναι η οικογένεια των αγριόχειρων. Θα την αφήσω ήσυχη να συνεχίσει τη δουλειά της. Εν τω μεταξύ, όταν κατεβαίνει έχει λίγο διαφορετικό animation. Πήγαινε λίγο πλάγια τα βήματα και καλά για να μην πέσει. Το εκτιμώ που το βάλανε αυτό. Αυτό είναι μια αλεπού. Φαίνεται πολύ σοφή αυτή η αλεπού. Είναι στη μέση και έχει άλλες 4 αλεπούδες που την κοιτάνε. Κάνω κάτι εδώ. Κάτσε λίγο. Με το Y κάνει κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λογικά κάνω κάτι εδώ. Μπορώ να κάνω interact με αυτή την αλεπού. Δεν με αφήνει καν να ανέβω εδώ πάνω. Δεν με αφήνει. Ωραία, αφήνω την αλεπού. Πάμε εδώ πέρα στα πορτοκάλια. Λογικά πεινάμε. Το ήξερα ότι. Καταρχάς. Αυτό από πού προέκυψε. Τέλος πάντων. Πήραμε το μεγαλύτερο πορτοκάλι, ξέρω εγώ, που είχε το δέντρο. Που δεν ξέρω καν είναι πορτοκάλι πλέον. Να το φέρω στην αλεπού. Πάρε. Δεν θες. Πάμε κάπου. Δεν ξέρω. Το άφησα κάτω. Λογικά κάπου δεν θα το πηγαίνω. Από εδώ πέρα τι έχει. Από εδώ πέρα ήρθα. Όχι, δεν ήρθα από εδώ πέρα. Ήρθα από εδώ πέρα. Επίσης, οχ. Έχει ένα τύπο εκεί πέρα. Φοβερό σχολιασμό όμως μου. Σήμερα λέω εδώ πέρα, εκεί πέρα, παραπέρα. Μπορώ να πάω όμως εγώ εκεί πέρα. Έχω πάρει ένα πορτοκάλι και το πηγαίνω βόλτα προς παρόν στο νησί. Του δείχνω τα αξιοθέατα. Να, εδώ πέρα μας ξέβρασε η θάλασσα. Παρακάτω βρήκαμε κάτι γλάρους. Πιο πέρα κάτι καβούρια. Λοιπόν, το αποφάσισα. Αυτό εκεί που φαίνεται στο βάθος. Ίσως να πρέπει να πάω εκεί. Μοιάζει μαγικό, ξέρω εγώ. Α! Τι είναι αυτό? Ένα γουρούνι με ακολούθησε.
Του πέταξε το πορτοκάλι, αλλά δεν το έφαγε. Χα! Καλά. Εδώ έχει πάλι αυτή την αλεπού, η οποία φωτίζεται. Δεν ξέρω τι είναι η αλεπού σε αυτό το μέρος. Έπεσα στο νησί της αλεπούς ή κάτι. Επίσης αυτό εκεί μοιάζει με νεκροκεφαλή. Μοιάζει με λίγο ντέρπ νεκροκεφαλή, τέλος πάντων το αγνώ. Αλεπού. Α, μου βγάλε interact το παιχνίδι. Α, όχι, why μου βγάλε. Να τη μιλήσω. Α! Έκανα πράγματα. Πού πάει αυτό? Έκανα χα και έφυγε η ψυχούλα της αλεπούς από εκεί μέσα. Πού πάει? Α, πάει στην άλλη αλεπού. Περίμενε ψυχή. Και τρέχει και έτσι. Κάτσε ψυχή, ερχόμαστε. Ωραία. Άρα αυτό δεν έχει άλλη ψυχή. Πάει η ψυχή του. Πρέπει να βρω τα τέσσερα τέτοια πράγματα για να πάρουν η ψυχούλα οι μικρές αλεπούδες και να ζωντανέψει μεγάλη. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό το puzzle. Αν πάω και φωνάξω στη μικρή αλεπού θα γίνει τίποτα. Θα το δοκιμάσουμε. Πάμε εδώ. Τις κάνουμε χα. Χα. Α. Όπα, εξαφανίστηκε, συγγνώμη. Α, τις κάνεις χα και πηγαίνει η ψυχή της στη μεγάλη αλεπού. Ωραία. Πρέπει να βρούμε τις υπόλοιπες ψυχές της αλεπούς. Το καλό είναι ότι οι ψυχές σε αυτό το παιχνίδι είναι αυτά τα beams. Οπότε φαίνεται από πουδήποτε. Λοιπόν, βλέπω ένα αριστερά μου, ένα δεξιά μου. Πάμε εδώ πέρα δεξιά. Όπα. Μη μου κα... Χα! Μάλλον δεν έπιασε. Πρέπει να του φέρω κάτι να φάει. Γι' αυτό ήταν τα πορτοκάλια, παιδιά. Με κυνηγάνε, έχω τα πορτοκάλια και με κυνηγάνε τα μικρά γουρούνια. Μπορείτε να με αφήσετε. Έχω μαζέψει 3 μικρά γουρούνια τα οποία με κυνηγάνε. Δεν είναι για σας. Είναι για τη μαμά το πορτοκάλι. Αφήστε με. Έλα. Με πέταξε κάτω. Καλά. Φάγανε τα παιδιά σου, αυτό δεν ήθελες. Εγώ ήρθα απλώς να πάρω την ψυχούλα εδώ πέρα της αλεπούς. Δεν ενοχλώ κανένα ζώο. Να ζήσετε. Χα. Είναι ωραίο που κάνει δυναμικά transition η μουσική. Εκεί που παίζει κανονικά το τραγούδι που παίζει στο background. Και πηγαίνει η ψυχή εκεί που πρέπει. Ωραία. Έχουμε μία αριστερά. Και μία εκεί. Είναι και δύο σχετικά μακριά, αλλά θα πρέπει να πάω, οπότε πάμε. Εδώ πέρα έχει και άλλα γουρούνια. Είναι λίγο μεγαλύτερα. Δεν είναι τόσο μεγάλο όπως το άλλο το σπαστικό. Είναι λίγο μεγαλύτερα. Έχει και πορτοκαλιές. Οπότε ίσως να πρέπει να κάνω κάτι. Κάτσε. Απογευματιάζει. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι έχει day night cycle, αλλά νομίζω τα χρώματα άλλαξαν. Λοιπόν, κάπως πρέπει να πάω εκεί. Θα πεθάνω. Όχι. Α, δεν πεθαίνει. Αυτά τα σανδάλια, παιδιά. Τα καλύτερα σανδάλια. Ανατομικός πάτος, δεν παθαίνεις τίποτα. Ωραία. Το καλό είναι ότι κολυμπάμε, οπότε. Θα πάμε κολυμπώντας εκεί. Επίσης, αυτός ποιος είναι ή αυτή? Αυτό το πράγμα το κόκκινο, νομίζω το είδαμε και στο εισαγωγικό. Είναι η κάπα του ή κάτι. Λοιπόν, μου λέει το παιχνίδι να πατήσω B. Α, με τον B κάνω dive. Όπα, υπάρχει ένα underwater πέρασμα εδώ πέρα. Λογικά από εδώ ανεβαίνουμε πάνω. Και από κάπου θα πιαστούμε. Από εδώ. Πιάστηκε. Κάνουμε πράγματα εδώ πέρα. Φεύγει αυτή η ψυχή της αλεπούς. Ωραία, μένει άλλη μία. Αυτός ο τύπος έφυγε. Πού είναι? Είναι εδώ. Όχι, έφυγε. Ίντριγκ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Θέλει από τη ζωή μας. Είναι και αυτός ναυαγός. Τέλος πάντων. Jump. Λοιπόν, σίγουρα έχει κάτι σαν day night cycle. Δεν ξέρω αν ουσιαστικά το κάνει trigger το event, ας πούμε, ότι κάνουμε χά στην ψυχή και φεύγει και αλλάζει. Αλλά εντωμεταξύ έχει και διαφορετικούς ήχους. Προχωρά από κάποια σημεία εδώ κοντά στα δέντρα και ακούγονται τριζόνια. Εντωμεταξύ αυτό το beam το βράδυ είναι σε όλο το μεγαλείο. Είναι πολύ όμορφο το βράδυ. Κάτσε, μην πέσουμε. Έχει πλάκα αυτό το animation. Είναι σε φάση. Όπα, κατηφόρα. Τι πήγαμε να πάθουμε, τι πήγαμε να πάθουμε. Ωραία. Α! Είναι ο πύργος που έβλεπα πριν. Εντάξει, εδώ τα FPS ας πούμε είναι λίγο τσόπι. Αλλά το συγχωρώ του παιχνιδιού. Βέβαια, μακάρι να βγάλουν ένα patch και να το διορθώσουν αυτό. Γιατί τα περισσότερα αρνητικά reviews είναι για αυτό το λόγο στο Steam. Τι έγινε εδώ πέρα. Όπα, όπα. Μέδουσες. Όχι, δεν ενδιαφέρομαι. Κάντε δουλειά σας. Λοιπόν, λογικά έχει και από εδώ underwater passage κάτι. Α, μέδουσες κι άλλες. Λοιπόν, εδώ είναι γεμάτο στις μέδουσες. Να κολυμπάς εδώ πέρα, πιθανότατα δεν είναι ευχάριστο. Λοιπόν, η μία μέδουσα είναι. Όχι, όλες είναι κόκκινες. Οι κόκκινες τι είναι, ότι σε φάση ερχόμαστε για σένα, θα σου ρουφήξουμε και σένα την ψυχή, θα γίνει σαν την αλεπού. Λες να τρώνε η μέδουσα πορτοκάλια, δεν νομίζω. Λοιπόν, από εδώ ανεβαίνει. Λογικά ανεβαίνει. Ω, δεν ανεβαίνει. Και δεν ψήνεται να πάει και στις μέδουσες κοντά. Από εδώ από τις μέδουσες δεν πηγαίνει. Σου λέει είσαι τρελός αγόρι μου. Είπαμε μπορώ να πέσω από 15 μέτρα, δεν θα πάθω τίποτα. Ένα αγριόχειρο δεν το φοβάμαι. Του δίνω πορτοκάλι, εντάξει, στις μέδουσες θα πάω. Θα μου πιούν το αίμα. Αλλά πώς πάω τώρα εγώ εκεί πέρα? Πρέπει να πάω από πάνω κάπως, μήπως. Ναι, έχει ένα διάδρομο εκεί πέρα. Από εδώ μπορείς να πιαστείς. Έλα, αφού μπορείς τώρα, μωρέ. Τέλος πάντων. Λογικά πηγαίνουμε από πιο ψηλά και στρίβουμε. Δείτε πως είναι ο ουρανός. Αυτό δεν το βλέπετε ποτέ στη φωτορύπανση της πόλης γιατί έχει πολλά φώτα. Ενώ στον κόσμο του Ράιμ. Όπα! Κάτι έχει εκεί απέναντι. Αυτό πρέπει να είναι collectible κάτι. Ωραία. Λογικά πάω από εδώ. Α, κι άλλο collectible.
Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς θα τα πάρω αυτά. Ή, α, όχι, από εδώ τα παίρνω. Προσπαθώντας να βρω πώς θα πάω σε αυτό το beam, την ακτίδα τέλος πάντων φωτός, βρήκα ένα collectible. Α, οι αλεπούδες πρέπει να είναι τα collectibles του παιχνιδιού. Έλα εδώ, αλεπού. Γκίμι. Α, όχι. Η αλεπού είναι σε αυτό το σημείο, μάλλον. Νάτι. Οκ. Περνάς μέσα από αυτό το θάμνο. Θάμνος είναι, μωρέ, πέρνα τέλος πάντων. Πώς θα πάω εκεί πέρα, ρε φίλε. Κάτω έχει τις μέδουσες. Θα πεθάνουμε βία. Ωραία. Έστω ότι άμα συνεχίσω εγώ από εδώ, κάπου θα με βγάλει. Ξέρεις τι, υπάρχει δρόμος από εδώ, οπότε. Πιάστηκε. Ωραία. Αυτά πάντα με αγχώνουν στα παιχνίδια που είσαι εκεί με τα τέσσερα δάχτυλα πιάνεσαι και είσαι στην άκρη. Και λες, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Για να έχει εδώ πράγματα, πηγαίνω καλά. Θα το βρούμε, παιδιά, τον beam. Θα ζωντανέψουμε την αλεπού. Πού είναι τώρα αυτό το beam όμως? Το αποπροσανατολίστηκα λίγο. Είναι από εδώ. Ωραία. Άρα αυτό έπρεπε να είχα κάνει. Δεν έπρεπε να πήγαινα κάτω από τις μέδουσες. Έπρεπε να έφτανα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Επίσης, δεν ξέρω αν το YouTube καταστρέφει λίγο το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν. Α! Δεν ξέρω αν τα γρασίδια θα φαίνονται καθαρά ή θολά. Αυτή η μορφή τι είναι σε αυτό το νησί? Πού έχουμε να βαγίσει? Λοιπόν, ερχόμαστε για σένα. Ειρηνικά. Μη φεύγεις. Ναι, και τώρα θα στρίψουμε αριστερά και δεν θα υπάρχει τίποτα, σωστά. Είμαστε μία μέρα εδώ σχεδόν. Ούτε μία μέρα και τα έχουμε παίξει. Βλέπουμε ήδη παρεστήσεις. Τι συμβαίνει? Ωραία, λογικά τώρα με την τελευταία αλεπού θα γίνουν πράγματα. Δείτε το φεγγάρι, τι ωραίο που είναι. Κουνιέται. Κουνιέται. Πρέπει να είναι δυναμικό το day night cycle. Λοιπόν, μου πήρε μία μέρα να βρω όλη την αλεπού. Τέλος πάντων. Έβγαλα ένα σαλιγκάρι εκεί πέρα πάνω. Πού πας? Να φανταστώ μπορώ. Άστο, δεν θα πέσουμε. Μην το σκοτώσουμε από τώρα, είναι κρίμα. Άλλαξε και η μουσική πάλι. Αυτό που αλλάζει δυναμικά δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω απέναντι, πάμε στην αλεπού. Αμαν! Εντάξει, όλα καλά. Εδώ που φτάσαμε, θα πάω να πάρω και αυτό το collectible. Αν τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο. Μάλλον πρέπει να πηδήξω εδώ. Αν πηδήξω εδώ, πηδάει απέναντι. Μπει. Τι μπει. Α, οκ, okay, ευτυχώς. Τι μπει, τι είναι το μπει. Α, είναι για να. Οκ. Okay. Καινούργιος μηχανισμός, δεν τον ήξερα, τον έμαθα. Ωραία, εδώ είναι και η άλλη αλεπού. Δεν ξέρω γιατί πηγαίνω για τα collectible. Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Αλλά αφού τη βρήκα τώρα την αλεπού, είναι κρίμα να την αφήσω εδώ πέρα για πάντα. Που δεν είναι αλεπού, είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό, πάρ' το. Α, αυτά είναι άλλα collectibles. Έχει άλλα τρία, λέει εδώ πέρα. Ε, εντάξει. Ηρέμησε, δεν πέθανε. Πριν σε σκότωσα λίγο. Α! Οκ, okay, έγινε αυτό το πράγμα μάλλον. Γιατί έχει εμφανιστεί ένα. Αυτά που εμφανίζεται το Βόρειο Έλλας. Ένα τέτοιο έχει εμφανιστεί και εδώ πέρα. Πάμε στην αλεπού λοιπόν. Κάτσε γιατί έχει τα πλακάκια, κάτσε. Θα την πάθουμε. Οκ, okay, νόμιζα θα μέτρω για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Κάτσε. Α, πρέπει να τις φυσήξω. Βασικά και να τις φυσήξω, να τις κάνω χα συγκεκριμένο. Δεν τις φυσάς απλά. Χα! Α, φύγανε όλες. Κατέστρεψα όλο το cinematic, ρε φίλε, που βγάλατε μία. Όπα, αυτή έγινε πραγματική αλεπού. Γεια σου, αλεπού. Δεν. Εμείς σου φτιάξαμε την ψυχή, θέλω να είσαι ήρεμη. Εντάξει, κάνει ό,τι νομίζεις. Έφυγε. Α, γίνανε. Οκ. Okay. Γίνανε μαγικά σκάλες εδώ πέρα. Πάμε πάνω. Κάναμε τόσο κόπο, θέλω να γνωρίσουμε την αλεπού. Γύρισα όλο το νησί, βρε, να βρω την ψυχή σου και εσύ φεύγεις. Σπαστικές αλεπούδες, περίμενε. Δεν χρειάζεται να πέσουμε από εδώ πέρα. Εδώ έχει κάτι πράσινο. Έχει πρόσωπο εδώ πέρα. Όχι, δεν ξέρω αν είναι πρόσωπο αυτό. Τι είναι? Εντάξει, θα μπορούσε να είναι πρόσωπο που κάθεται έτσι, αλλά πιθανότατα δεν είναι πρόσωπο. Όχι, είναι πρόσωπο που κάθεται έτσι. Χα! Ωραία. Στα πράσινα πράγματα ουρλιάζουμε. Το κατάλαβα αυτό το παιχνίδι. Η αλεπού είναι εκεί. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε την αλεπού προφανώς. Μας περιμένει εκεί πέρα απομονητικά. Θα πάμε εκεί και λέει: όπα, έρχεται ο ηλίθιος, πάω να φύγω. Και λογικά θα πάμε εκεί που βγαίνει η αλεπού. Πήγες. Μπορείς να μην πηγαίνεις τόσο γρήγορα. Εμείς έχουμε μόνο δύο πόδια. Είχε νούφαρα, δεν βαριέσαι. Θα πατήσουμε εδώ λοιπόν. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε χα αυτού νου. Χα, πού πάει? Κάτι φωτίζει εκεί πέρα. Κάτι πρέπει να το. Α, δεν πιάστηκε ποτέ. Α. Κάτσε λίγο. Α, κατάλαβα. Πηγαίνεις εδώ. Χα! Και τώρα γυρνάς. Όχι. Η αλεπού πώς πέρασε? Μπορώ να πηδήξω από εδώ και να. Α, πιάνεσαι. Οκ, okay, απλά πριν δεν πιάστηκα. Νόμιζα ότι απλά πρέπει να κάνεις χα, να τρέξεις και να ανέβει πλατφόρμα μαζί σου, αλλά ναι. Ωραία, εδώ βγαίνουμε σε. Μη μου γαυγίζεις, να δω λίγο το μέρος. Έλεος. Γαυγίζεις η αλεπού, αυτό είναι από προηγούμενο βίντεο. Είχαν δίκιο ότι οι αλεπούδες γαυγίζουν. Σταμάτα. Καλά, κατεβαίνω. Δεν θα δω. Δεν θα ευχαριστώ το παιχνίδι. Α, κάτσε εδώ. Ωραία. Τι κάνουμε με την αλεπού? Μην είσαι τόσο φιλικός με μια αλεπού, είναι πονηρές.
θες και τα δυο σου χέρια για να επιβιώσει αυτό το νησί. Μας κοιτάει λίγο περίεργα η Αλεπού. Λέει, τι είσαι εσύ, πρώτη φορά σε βλέπω εδώ πέρα. Αλλά για να σου μυρίσω λίγο το χέρι. Εντάξει, φαίνεσαι, μπορείς να με χαϊδέψεις. Φεύγει τώρα λίγο πίσω. Άλλαξα γνώμη. Δεν είχες πλύνει τα χέρια σου. Α, όχι, θέλει απλώς να παίξει ή κάτι. Και φεύγει πάλι. Ωραία, ακολουθούμε την Αλεπού. Η Αλεπού πρέπει να είναι κάτι σαν tutorial και να σου δίνει tips και τέλος πάντων συμβουλές για το παιχνίδι. Λοιπόν, θα το αφήσω κάπου εδώ το rhyme. Είδαμε ουσιαστικά τον πρώτο γρίφο του παιχνιδιού. Είναι ένα παιχνίδι που περίμενα καιρό, όπως σας είπα. Τα πρώτα 25 λεπτά παιχνιδιού μου αφήνουν πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Έχω διαβάσει γενικά καλά πράγματα για αυτό το παιχνίδι και είχα διαβάσει από τη στιγμή που γινόταν develop ως τώρα. Τα μόνα αρνητικά που έχω διαβάσει είναι για το performance, ότι ξέρεις τι, με όλα αυτά τα τοπία και τα δυναμικά χορτάρια και τα ζώα, όλα αυτά που έχει, δεν τρέχει πάρα πολύ καλά. Δεν συνάντησα κάτι τρομερό προς το παρόν. Εντάξει, πιο μετά μπορεί να μην τρέχει καλά και να χαλάει τέλος πάντων λίγο το immersion του παιχνιδιού με την ωραία μουσική, τα τοπία, την κάμερα που πηγαίνω έρχεται κτλ. Αλλά προς το παρόν μου έχει αφήσει πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Είναι ένα παιχνίδι που θα ήθελα να κάνω live stream, ας πούμε, με τις ώρες. Αλλά το θέμα είναι ότι με τη σύνδεσή μου δεν θα βλέπετε καθαρή εικόνα. Δεν θα βλέπετε όλα αυτά εδώ όσο πιο καθαρά γίνεται. Δηλαδή, μέχρι και στο YouTube είμαι σίγουρος ότι θα θολώνουν. Φανταστείτε σε live stream με χαμηλό τέλος πάντων bitrate. Αλλά σίγουρα θα μπορούσα να το έκανα σειρά. Και είναι κάτι που σκέφτομαι, θα μπορούσα να το έκανα σειρά. Το παιχνίδι κρατάει νομίζω γύρω στις 6 με 8 ώρες, ανάλογα πόσο γρήγορα λύνεις τα puzzles. Οπότε θα μπορούσα τέλος πάντων να παίζω ένα μεγάλο κομμάτι, να κόβω τα σημεία που απλά περπατάω και δεν γίνεται κάτι που θα ευχαριστήσει το μάτι σου ή το αυτί σου, επειδή έχει και ήχους και εικόνες στο παιχνίδι, και να ανέβαιναν έτσι τα επεισόδια. Μπορείτε να μου γράψετε και εσείς από κάτω τέλος πάντων τη γνώμη σας, σχόλια, αν θέλετε να το δείτε. Εμένα πάντως το παιχνίδι μου έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις. Θέλω να συνεχίσω να παίζω τέλος πάντων το rhyme. Με περιμένει εκεί η Αλεπού υπομονετικά. Θα έρθω Αλεπού σίγουρα, δεν θα σε αφήσω εκεί πέρα. Μου άρεσε το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά για το rhyme. Άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, subscribe να μην χάνετε τα επόμενα. Βαρέστε την καμπάνα, αν θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Και επίσης εδώ πέρα θα εμφανιστούν άλλα βίντεο τα οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να πάτε να τα δείτε. Αυτά, σας αφήνω, αντίο.